Γήπεδο καλού αγρού, φίλες και φίλοι, πρεμιέρα για Πήγασο και Εθνικό Αστέρα Καλυφίτου. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Μέτρησε η εμπειρία των φιλοξενούμενων σε ένα πάρα πολύ δυνατό και αμφίροπο παιχνίδι. 1-2, όπως είπαμε, το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άνθιμος Καλωσίδης, το βλέπετε, ο ρέφερι της αναμέτρησης, με πρώτο βοηθό τον Αναστάσιο Μπουλή, δεύτερο βοηθό τον Κώστα Θεοδωρίδη. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες στο ματς. Οι γηπεδούχοι: με Σπέρκο, Σοφρονιάδη, Βασίλη Παπαδόπουλο, Παπαδημητρίου, Στάικο, Γαλέντσογλου, Βυζινό, Ζορμπίδη Γιάννη, Ράσκο, Παπαδόπουλο Κώστα και Βασίλη Κωνσταντινίδη. Αυτή είναι από το 1 ως το 11. Όποια λάθη για ενδεκάδες που μπαίνουν άλλα νούμερα, το ηλεκτρονικό φιλοαγώνος, αυτό λέω εγώ. Φιλοξενούμενη ομάδα: με τη Γυρίδη, Δημήτρη Κυριακίδη, Νόντα Νεοφυτίδη, Ματζιόρι, Θερσιζίδη, Συλλογίδη, Κέντογλου, Τομπαίδη, Κονδυλίδη, Μίγα και Χατζησαβίδη. Αναπληρωματική για τους γηπεδούχους δηλωμένοι στο ηλεκτρονικό φιλοαγώνος: οι Βολτσάκης, Αβραμίδη, Τσαμπάζης, Εφέογλου, Μπόζιος, Βολτσάκης και Δεμιρτζόγλου. Ενώ για τους φιλοξενούμενους, η αναπληρωματική: Σιμιτλιώτης, Ρήγας Βουλγαρίδης, Καλανίδης Χιτζίδης, Κώστας Κωνσταντινίδης, Σταύρος Παναγιώτης Βοιατζής και Φώτης Ανδρώνης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Μπάμπης Μίγας, πρώτη προσπάθεια για την Καλύβη, το παράλληλη σέντρα, η μπάλα θα περάσει από τον αρχηγό τον Κονδυλίδη, θα χαθεί η ευκαιρία για την ομάδα της Καλύβη. Του πήγε καλά η Καλύβη το στομάτς, Κονδυλίδης ένα πολύ καλό σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σπέρκου. Νέα προσπάθεια για την Καλύφητο στο ξεκίνημα. Μπάμπης Μίγας, πολύ έμπειρος, κατεβάζει ωραία την μπάλα με το στήθος. Ανεβαίνει, πάει προς την περιοχή. Το σουτ, καλό σουτ. Καλή όμως και η αντίδραση από τον Νίκο Σπέρκο, που διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελεί ο ίδιος ο Μπάμπης ο Μίγας από την δεξιά πλευρά για την Καλύφητο. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, ένα σουτ από τον Κέντογλου, τον Γιώργο Κέντογλου. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα του Πήγασου τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Βασίλη τον Κωνσταντινίδη, με το νούμερο 11. Κωνσταντινίδης ανεβαίνει, θα κάνει μια παράλληλη σέντρα. Καλή πάσα, αλλά καλή και έξοδος του Τιγυρίδη, που βγήκε και από μάκρη με την μπάλα ο Γιάννης Τιγυρίδης, τερματοφύλακας της Καλυφίτου. Εδώ κάποιες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για χέρι σε αυτή την πάσα που έγινε. Θα δούμε και το replay. Την έκοψε εκεί με το νούμερο 4 ο αρχηγός ο Βασίλης ο Παπαδημητρίου, αρχηγός των φιλοξενούμενων. Νέα προσπάθεια επίθεσης για την ομάδα της Καλυφίτου. Ένα καλό μακρινό σούτ από τον Ζήση το Συλλογίδη θα μπλοκάρει εύκολα ο Σπέρκος. Σειρά των γηπεδούχων να επιτεθούν. Με μια πάσα που έκανε ο Γαλέντσογλου, η μπάλα προς την περιοχή θα βγει και θα μπλοκάρει ο Τιγυρίδης. Εδώ η επανάληψη στην προσπάθεια του Βυζίνου για το αν υπάρχει χέρι ή όχι. Επιμένει ο Πήγασος που μετά το 20 πήρε τα ενία του ματς. Εδώ είναι πολύ καλή ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Το σουτ από τον Άγγελο Ντοράσκο, η μπάλα θα περάσει στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Μπάμπης Μίγας για την Καλύφη, το ωραίο ματς. Πάνω κάτω η μπάλα. Ο Χιτζίδης θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Σουτ νέο διώξιμο της μπάλας. Το σουτ από τον αρχηγό τον Κονδυλίδη. Χιτζίδης Μίγας, νέα επίθεση για την ομάδα της Καλυφίτου. Ωραία μετάβαση και αλλαγή για τον Χιτζίδη. Χιτζίδης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Στο 42 είμαστε. Κόβουν οι αμυντικοί. Πολύ ωραία ο αρχηγός. Ο Σάκης Κονδυλίδης κατεβάζει την μπάλα και με αυτό το ωραίο σου τη στέλνει στα δίκτυα για να γράψει το 0-1 στο 42 για την Καλύφητο με σκόρερ το Σάκη Κονδυλίδη. Το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Άλλη μια φορά η προσπάθεια που έγινε από τον Χιτζίδη. Το κόψιμο της μπάλας και στρώνεται στον αρχηγό τον Σάκη Κονδυλίδη, ο οποίος με ωραίο τρόπο γράφει το 0-1 για την ομάδα της Καλυφίτου. Και άλλη μια φορά το στοπάρισμα και το ωραίο τελείωμα από τον Σάκη Κονδυλίδη. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάμε με γκολ στο 48. Πολύ ωραία πάσα και ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος αντιστείλει στα δίχτυα, αλλά νομίζω όλα τα λεφτά είναι το τακουνάκι του Γρηγόρη Αβραμίδη προς τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος βλέπετε εδώ Αβραμίδης, πολύ ωραίο το γύρισμα, ήξερε ότι ο συμπαίκτης του κάνει αυτή την κίνηση και με πολύ ωραίο τρόπο εκεί ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος θα αντιστείλει στα δίχτυα. Στο 48 ο Πήγασος ισοφαρίζει σε 1-1. Αυτό είναι το κομμάτι του Πήγασου στο μάτς μετά το 1-1. Εδώ υπάρχει μια ευκαιρία με τον Κονδυλίδη, ένα σουτ που θα φύγει out για την Καλύφητο και ο Πήγασος έχοντας πάρει την ψυχολογία με το 1-1 πιέζει για την ολική ανατροπή. Ένα φάουλο από δεξιά για τους γηπεδούχους. Εδώ η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, δεν διώχνουν οι αμυντικοί. Νέα απομάκρυνση της μπάλας, τώρα θα φύγει από την περιοχή της Καλυφίτου. Επιμένει ο Πήγασος με τον Ράσκο, πολύ ωραία η μεταβίβασή του πάλι. Ο Αβραμίδης είναι αυτός που πάει να μπει στην περιοχή, δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Δεν τελείωσε η φάση, Αβραμίδης συνεχίζει, γυρίζει προς τα πίσω. Μια προσποίηση του Κώστα Παπαδόπουλου κόβεται από τους αμυντικούς της Καλυφίτου. Επιμένει ο Πήγασος, ωραία η παλιά από το Βυζινό. Αβραμίδης προλαβαίνει τον Τιγυρίδη, τσιμπάει την μπάλα, αλλά αυτή θα περάσει
εκτός εστίας. Όχι, δεν πέρασε out. Συνεχίζεται η φάση. Ράσκος συνεχίζει παράλληλη σέντρα. Τώρα θα διώξουν οι αμυντικοί της Καλυφίδου τον κίνδυνο. Πολύ δουλειά και από τη διοίκηση του Πήγασου για το γήπεδο του Καλού Αγρού. Βλέπουμε ότι έχει μετατραπεί σε έναν αρκετά καλό αγωνιστικό χώρο του γήπεδο από τις εργασίες που έχουν γίνει εκεί. Και εδώ είναι το 1-2 από το Χιτζίδι. Είπαμε είναι πολύ εμπειρή ομάδα. Οι Καλύφικες προερχόμενοι από την Α κατηγορία. Η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Γιώργο Χατζησαβίδη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, πήρε μια κόντρα και ο Χιτζίδης έρχεται με αυτή την προβολή. Εδώ ο Χατζησαβίδης μπαίνει, ωραία η πάσα του και πολύ ωραία ο παίκτης της Καλυφίδου. Βλέπετε εδώ και πάλι την επανάληψη. Ο πρόδρομος Χιτζίδης με αυτή την προβολή θα τη στείλει στα δίκτυα και θα κάνει το 1-2 ξανά η Καλύφητος μπροστά στο σκορ. Πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Νέα επίθεση για την ομάδα της Καλυφίτου με τον Μπάμπι τον Μίγα. Μίγας εκτός περιοχής θα αλλάξει ωραία με τον Κονδυλίδη. Το σουτ δεν θα ανησυχήσει τον Σπέρκο. Η μπάλα θα περάσει out. Επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Θα γίνει μια κόντρα, ένα σουτ από τον το νούμερο 7 εκεί ήταν ο Βυζινός, ο Κώστας που έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Πιέζει ψηλά η Καλύφητος τώρα, ένα γέμισμα για την ομάδα του Πήγασου. Εδώ απομακρύνει ο Φερσιζίδης, ένα μαρκάρισμα και από τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, συνέχεια στο μάτσα από τον άθιμο τον Καλωσίδη. Και εδώ είχαμε και λίγη ένταση. Αυτή η φάση, είπαμε το μάτσα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένταση και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εδώ βλέπουμε την λεκτική διαμάχη που έληξε και δείτε τώρα αυτή τη φάση. Εδώ το πλασέ με τα χέρια, ο τερματοφύλακας της Καλυφίτου αποκρούει την μπάλα σύμφωνα με το ρέφερι πρώτης γραμμής και δίνει πέναλτι αρχικά και κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της Καλυφίτου. Όμως θα το φωνάξει ο βοηθός, δείτε εδώ η αρχική απόφαση του άνθιμου Καλωσίδη είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Καλυφίτου που είναι πεσμένος στο έδαφος. Βλέπετε εδώ η κόκκινη κάρτα, την οποία όμως σε λίγο θα την πάρει πίσω και θα δείτε για ποιο λόγο. Στην προσπάθεια που έκανε στο σούτ εκεί με το νούμερο 14 για τους γηπεδούχους ήταν ο Βασίλης ο Τσαμπάζης που έκανε το σούτ. Αρχικά λοιπόν κόκκινη στην Καλύφητο, στο έδαφος ο Παπαδόπουλος των γηπεδούχων από το μαρκάρισμα που προηγήθηκε. Εδώ όμως θα φωνάξει τον ρέφερι, τον άθιμο Καλωσίδη, ο βοηθός του, ο κύριος Θεοδωρίδης. Αργήσαμε λίγο βέβαια, αλλά έγινε τελικά, πάρθηκε η απόφαση με διαιτητή και βοηθό. Ο βοηθός έχει καλύτερη οπτική γωνία από εκεί. Βλέπει κάτι άλλο από τον άθιμο Καλωσίδη. Τον φωνάζει. Βλέπετε εδώ ότι πάει και ο Φερσιζίδης και ενημερώνει τον άθιμο Καλωσίδη ότι ο βοηθός έχει άλλη άποψη για τη φάση. Γιατί η απόφαση αρχική του άνθιμου Καλωσίδη είναι κόκκινη κάρτα και πέναλτι για τον Πήγασο. Πάει λοιπόν τώρα στον βοηθό του τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος του εξηγεί ότι προηγήθηκε επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο παίκτης του Πήγασου. Ένα κλικ πίσω δηλαδή. Και ο άθιμος Καλωσίδης, συμβουλευόμενος την εκτίμηση του βοηθού του, θα πάρει πίσω την απόφαση. Βλέπετε εδώ, άκυρη κόκκινη κάρτα, όπως κάνουμε στο ΒΑΡ. Εδώ δείχνει ότι δεν ισχύει η κόκκινη κάρτα. Την παίρνει πίσω, αυτό εξηγεί, δεν ισχύει η κόκκινη για το χέρι και δίνει επιθετικό φάουλ πάνω στον παίκτη της Καλυφίδου, τον αμυντικό. Και τώρα αρχίζουν τα παράπονα από την πλευρά του Πήγασου, που αρχικά θα είχε πέναλτι και παίκτη παραπάνω στο υπόλοιπο του μάτς. Στο 85 είμαστε περίπου. Η απόφαση του ρέφερι όμως με την άποψη του βοηθού αλλάζει και δίνεται επιθετικό φάουλ και κατοχή στην ομάδα της Καλύφης. Θα δούμε βέβαια replay, δεν το συζητάμε, απλά αφήνουμε τη φάση να εξελιχθεί για να εξηγήσουμε πώς έγινε όλο αυτό, γιατί αν το δεις έτσι σαν εικόνα χωρίς να ξέρεις τι υπόθηκε μεταξύ του διαιτητή και του βοηθού δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Για σας το κάνουμε, εμείς δεν σχολιάζουμε. Εδώ λοιπόν, εδώ σε αυτή τη φάση δίνεται επιθετικό φάουλ από τον Παπαδόπουλο πάνω στον αμυντικό της Καλύφης. Ο κύριος Θεοδωρίδης φώναξε τον ρέφερι και σταμάτησε εκεί η φάση χωρίς να ισχύει αυτό που βλέπετε τώρα. Δεν ισχύει πλέον αφού έχει σταματήσει η φάση για επιθετικό φάουλ. Πάμε στη συνέχεια του μάτσα. Μια φάση που απασχόλησε στο φινάλε της αναμέτρησης. Το 1-2 παραμένει. Επίθεση για την Καλύφητο με τον Κονδυλίδη. Ένα σουτ στο δοκάρι. Πολύ καλό σουτ από τον Κονδυλίδη. Παραλίγο και δεύτερο γκολ στο μάτς. Εδώ Σάκης Κονδυλίδης. Ωραία κίνηση σουτ. Το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για το 1-3 για την Καλύφητο. Ο Πήγασος ψάχνει το 2-2. Πολύ ωραία κάθετη πάσα. Βγαίνει όμως ο Τιγυρίδης με τα πόδια σωτήρια. Την απομακρύνει. Πολύ ωραία η πάσα και από τον Κώστα Βυζινό. Εδώ δείτε τώρα ένα τράβηγμα πάνω στον Γρηγόρη Αβραμίδη, ο οποίος κάτι λέει στον άθιμο Καλωσίδη, ο οποίος αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Δίνει εδώ το φάουλ υπέρ της Καλυφίτου και γυρίζει πίσω και αποβάλλει μια απευθείας κόκκινη κάρτα το Γρηγόρη Αβραμίδη, όπως διαβάσαμε στο φύλλο αγώνος για εξίδρυση. Κάτι του είπε
και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μπορεί λίγο με το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος να το χάνουμε στα νούμερα και στις αλλαγές, αλλά τουλάχιστον στις αποβολές και σε αυτά βοηθάει πολύ για το σπικάζ, για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε. Απευθείας κόκκινη λοιπόν για εξίδερση στο Γρηγόρη Αβραμίδη στο 89 αυτή η φάση. Εδώ γύρισε πίσω ο άνθιμος Καλωσίδης στην φάση, έδωσε το φάουλ και τιμώρησε με κόκκινη κάρτα τον παίκτη του Πήγασου. Με 10 ο Πήγασος παρόλα αυτά ψάχνει με κάποιο γέμισμα την ισοφάριση. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Πήγασο. Ένα πάρα πολύ καλό μάτς γενικά και η Καλύφητος ποιοτική μεσοεπιθετικά. Βλέπετε μέχρι το τέλος το μάτς αμφίροπο. Ένα ακόμη φάουλ για τον Πήγασο. Η μπάλα στο τείχος. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Κοιτάει το ρολόι του άνθιμος Καλωσίδης. Γεμίζει ο Βυζιεινός. Είμαστε στην τελευταία φάση του μάτς. Παραλίγο είχαμε μπάζερ μπίτερ εδώ. Νόντας Νεοφυτίδης Πολύπυρος απομακρύνει την μπάλα. Τη διώχνει και με την εκτέλεση του φάουλ ο άνθιμος Καλωσίδης σφυρίζει το φινάλε της αναμέτρησης. Ξεκινάει με νίκη Καλύφητος 1-2. Τελικό αποτέλεσμα Πήγασος Καλύφητος. Λήξη αγώνα από τον άνθιμο Καλωσίδη. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο τον ποδοσφαιρικό νομό της Δράμας. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος γιατί η ομάδα που εκπροσωπούσε όλα αυτά τα χρόνια το νομό μας, η Δόξα Δράμας, βρίσκεται στις τοπικές κατηγορίες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα στην Α κατηγορία και από ό,τι βλέπω το ίδιο θα συμβεί και στην Β στην οποία αγωνιζόμαστε εμείς. Για το παιχνίδι σήμερα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που αγωνίστηκαν σήμερα με την ομάδα μου. Δώσανε όλη τους την ψυχή. Πάλεψαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δεληπτό απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος επίσης κατέθεσε ψυχή στο γήπεδο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Δεν τα καταφέραμε. Ο αντίπαλος μας πίεσε και δημιούργησε και αυτός τις στιγμές του. Τελικά καταφέραμε όμως και κερδίσαμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και από ψυχολογικής πλευράς γιατί είμαστε μια ομάδα που άλλαξε κατηγορία, είμαστε μια καινούργια ομάδα που χτίστηκε φέτος τον Αύγουστο. Καταφέραμε λοιπόν και πήραμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για μας, πάντα γιατί οι πρεμιέρες είναι δύσκολες για όλους και συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και την ίδια όρεξη. Να ευχαριστήσω την ομάδα του Πηγάσου για τη φιλοξενία και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα με υγεία και να πετύχουν τους στόχους τους σαν ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλο τον αθλητικό κόσμο. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας ευχές για μια καλή σεζόν. Να έχουν όλες οι ομάδες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος και της Α και της Β κατηγορίας. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί είναι αυτό το πιο σημαντικό, να έρχομαστε εδώ να περνάμε καλά όσο μπορούμε. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μπήκαμε, η αλήθεια είναι, είχαμε ένα ημίχρονο, θα έλεγα χαμένο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε αγχωμένα, μάλλον η πρεμιέρα της αγωνιστικής περίοδου, εκεί ήθελα να το οδηγήσω ότι φταίει αυτό το πράγμα. Χάσαμε ένα ολόκληρο ημίχρονο, η ομάδα της Καλυφίτου ήταν σαφώς καλύτερη σε όλο το πρώτο ημίχρονο, είχε την κατοχή. Εμείς είχαμε μια κακή κυκλοφορία με πολλές λάθος μεταβιβάσεις. Δώσαμε κάποιες οδηγίες στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη, ότι ισορροπήσαμε το μάτς. Είχαμε την κυκλοφορία στα πόδια μας, στην κατοχή. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, να ισοφαρίσουμε μια πολύ ωραία ενέργεια από νωρίς. Από εκεί και μετά, έχοντας πάλι την κατοχή στα πόδια μας, δεν δημιουργήσαμε κάποια κλασική ευκαιρία. Είχαμε ένα-δύο σούτ εκτός της περιοχής, αλλά μέχρι εκεί. Η Καλύφητος πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε κάποιες αντιπιθέσεις με αποκορύφωμα από τον δοκάρι που είχε με το σέντερ φόρ τους. Μετά είχαμε και άλλες ατυχίες, τραυματισμούς, κόκκινη κάρτα. Εντάξει, αυτά δεν θα τα κρίνω εγώ για τις αποφάσεις. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Το αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο πρωτάθλημα μπροστά μας, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε μέσα από τις προπονήσεις. Να ευχηθώ και ξεχωριστά και στην Καλύφητο να έχει καλή συνέχεια στην σεζόν, να πετύχει τους στόχους της χωρίς τραυματισμούς. Άστε καλά.